Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στον Αγάπιο που γιορτάζει σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της 5ης 14ης Μαρτίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος το μεσημέρι της Τετάρτης μετέβη στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Οσίας Ειρήνης Χριστοβαλάντου στην Αστόρια και τέλεσε τρισάιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του καθηγόμενου της Μονής Επισκόπου Ευκαρπίας κ. Ιεροθέου. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο Πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής Πατήρ Νεκτάριος Παπαζαφυρόπουλος και ο Αρχιδιάκον Διονύσιος Παπύρης. Ο Επίσκοπος Ευκαρπίας κ. Ιερόθεος, όπως έγραψαν οι αναμνήσεις, εκοιμήθη το πρωί της Δευτέρας και εξόδιος ακολουθία τελέστηκε χθες Πέμπτη στην Πάτρα. Η δίκη του γιου του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν του Χάντερ για παράνομη προκατοχή θα αρχίσει στις 3 Ιουνίου. Ο Χάντερ Μπάιντεν, 54 ετών, βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο των στόχων των ρεπουμπλικανών αντιπάλων του πατέρα του, ιδίως του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, αφού προφανώς τον θεωρούν αχίλιο πτέρνα του Δημοκρατικού Προέδρου. Οι περιπέτειες του Μπάιντεν ιού αναμένεται να απασχολήσουν ακόμη περισσότερο το προσεχές διάστημα, με δεδομένη την ασυνήθιστα μακρά προεκλογική σύγκρουση των υποψηφίων για την Προεδρία τον Νοέμβριο, Τραμπ Μπάιντεν. Η δικαστής Μάρι Έλεν Νοράικα όρισε για 3 εβδομάδες, τις 3ης και 10ης Ιουνίου, τη διαδικασία επιλογής των ενόρκων και το χρονοδιάγραμμα θα καθοριστεί κατόπιν έπειτα από διαβούλευση των μερών. Ο Χάντερ Μπάιντερ δήλωσε τον Οκτώβριο αθώος για την υπόθεση αυτή. Θρίλιαρ για γερά νεύρα, έτσι όπως εξελίχθηκε ο τελικός του κυπέλου Μάνιγκ μεταξύ Παγκυπρίου και Greek American, το οποίο έλαβε χώρα την Τρίτη στο Riders Island. Με πρωταγωνιστές τους δύο τερματοφύλακες και συνάμα καθαρή τύχη και πελούχος αναδείχθηκε η ομάδα του Παγκυπρίου με 8-7 στα πέναλτι. Ήταν ένα παιχνίδι αξιώσεων που δικαιολογεί τη φήμη ότι πρόκειται για τις δύο καλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες των ΗΠΑ στην ερασιτεχνική κατηγορία. Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης φάνηκε ότι οι δύο ομογενειακές ομάδες διεκδικούν την νίκη. Μπήκαν δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και με γρήγορες αντεπιθέσεις έφεραν σε δύσκολη θέση τους τερματοφύλακες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε οριακό προβάδισμα μιας ποσοστιαίας μονάδας έναντι του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Reuters Ipsos. Ενώ και οι δύο έχουν εξασφαλίσει επαρκή στήριξη από τα κόμματά τους για να κατέβουν ως υποψήφιοι σκάλπες. Το 39% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στη δημοσκόπηση μιας εβδομάδας που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη δήλωσε ότι θα ψήφιζε για τον Μπάιντεν από το Δημοκρατικό Κόμμα εάν διεξάγονταν σήμερα εκλογές, συγκριτικά με το 38% που επέλεξε τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο Τραμπ. Το προβάδισμα για τον Μπάιντεν είναι εντός του περιθωρίου σφάλματος της δημοσκόπησης. Πολλοί ψηφοφόροι παραμένουν αναποφάσιστοι, με το 11% να υποστηρίζει ότι θα ψήφιζε άλλους υποψήφιους, το 5% ότι δεν θα προσέλθει στις κάλπες και το 7% να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τι θα ψήφιζε ή αν αρνείται να δώσει συγκεκριμένη απάντηση. Ο ομογενής βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική σημασία Dr. Όθωνη Λιούπουλος, διεύθυνσε τις Κασάνδρες και έδωσε τέλος στα σενάρια απαραίτησής του. Προλίγου απέστειλε σε αναμνήσεις μια λακωνική δήλωση μέσα της οποίας δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι όχι μόνο παραμένει μάχημος βουλευτής και πιστός στην εντολή των ψηφοφόρων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά παραμένει ακλόνητος στο πλευρό του Προέδρου κ. Στέφανου Κασελάκη. Και είναι προς τιμή του κ. Ηλιόπουλου, καθώς δεν επέλεξε την εύκολη οδό, αλλά τη σωστή και την τίμια οδό. Εξάλλου, η υποστήριξη που παρήχε στον ομογενή πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη αποτελεί ένα επιπλέον δείγμα του διαφορετικού χαρακτήρα των Ελληνοαμερικανών που ενδιαφέρονταν υπόκριτα για την Ελλάδα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αγνοώντας το όποιο κόστος. Η δική μας Ελλάδα είναι ο τίτλος γεμάτης νόημα και πολλά υποσχόμενης συναυλίας που θα λάβει χώρα το βράδυ της Παρασκευής 24 Μαΐου 2024 και ώρα 8:30 στο ιστορικό αμφιθέατρο Symphony Space στο Μαχάταν. Πρόκειται για μια μοναδική συναυλία και μια υπερπαραγωγή με όλη τη σημασία της λέξης, με πρωταγωνιστές, τρεις διακεκριμένους ερμηνευτές και συγκεκριμένα την ομογενή σοπράνο Λίνορ Φανού, τον Πέτρο Γαϊτάνο και τον Μπάμπι Τσέρτο, καθώς επίσης και τη λαϊκή ορχήστρα που πλησιώνεται από ταλαντούχους Έλληνες και Έλληνο-Αμερικανούς μουσικούς.
Άρα πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτιστικό δρόμενο, το οποίο όχι μόνο απευθύνεται στους ομογενείς, αλλά φέρει και την σφραγίδα των ομογενών καλλιτεχνών. Αναμφίβολα θα αποτελέσει ένα πολύτιμο πετραδάκι στο μουσικό και πολιτιστικό στερέωμα της ομογένειας. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φιλιακροτές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε 9 προμεσημβρίας ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Flagstar Bank, Condos Foods και Megas Gyros. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!